Αυτό το μήνυμα ότι δεν μας κάνει κανείς σας αποκλειστικά. Συνεργαστείτε, ήταν αυτό το μήνυμα της πρώτης αναμέτρησης. Νομίζω ζούμε την εποχή του τέλους των χαρισματικών ηγετών, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Εγώ δεν αναπολώ αυτές τις μέρες με τα αρνιά. Δηλαδή, τις θεωρώ λίγο παρακμιακές. Και νομίζω και ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, η οποία έζησε την εφηβεία της και ενηλικιώθηκε και δεν θυμάται, ας πούμε, ούτε τη δεξιά, τη λεγόμενη δεκαετία του 70, ούτε τα παλιά τα χρόνια, αλλά μεγάλωσα μέσα στην ευζοία, την πασογκική, με τα ευρωπαϊκά προγράμματα της επιδοτήσεις και τα κάθε λογής χρηματά και την ευζοία που έτρεχε άφθονο. Τώρα πια αντιμετωπίζει όλη την κατάσταση με πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία. Έβλεπα στις συγκεντρώσεις ανθρώπους οι οποίοι καθόντουσαν όρθιοι και ακούγανε. Έτσι. Δεν ήταν τόσο πολύ τα συνθήματα και οι σημαίες ήταν γενικώς λιγοστές. Έχετε βρεθεί ποτέ πολύ σε συγκέντρωση? Με τη σημεούλα σας έχετε βρεθεί νεότερος? Όχι, δεν έχω βρεθεί. Όχι. Μόνο σε μία πορεία έχω πάει, στην πορεία του Πολυτεχνείου το 87, πρωτοετής φοιτητής. Αλλά από τότε δεν ξαναπήγα, γιατί παρόλο που συμπαθούσα διάφορους χώρους και ο πατέρας μου ως χωρεμένος ήταν, ας πούμε, πασοκτζής φανατικός κατά κάποιο τρόπο, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να είμαι οπαδός γενικώς. Εκτιμούσα κάποιους ανθρώπους. Έχω βρεθεί σε συγκεντρώσεις παλιότερα του Λεωνίδα Κύρκου που εκτιμούσα πολύ την εφράδειά του και την αστική του ευγένεια και όλη αυτή την αριστερά η οποία έχει λιγοστέψει και έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι, ψηφίζουμε καθ' εικόνα και ομοίωση. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα είναι γιατί αντανακλούν πραγματικά συνειδητές επιλογές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρθηκαν και γιαγιάδες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Συνειδητά έχουν ψηφίσει ό,τι έχουν ψηφίσει και είμαστε στη φάση ενός ξεσκαρταρίσματος. Και άρα όλοι είμαστε υπεύθυνοι και την επόμενη μέρα για αυτό το οποίο ψηφίσαμε. Σαφέστατα. Έτσι. Πρέπει πλέον να έχουν τελειώσει η εποχή όπου εξαρτιόνταν τα πάντα από την επιλογή του κάθε πολιτικού. Πάμε πια σε δομές και σε μεγαλύτερο έλεγχο. Λοιπόν, πριν έρθω στους δημοσιογράφους να συζητήσω.